Ο χωροταξικός σχεδιασμός που αφορά στις υδατοκαλλιέργειες ήταν το θέμα που απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την τελευταία του συνεδρίαση. Κατά τη διάρκεια της, τα μέλη της Επιτροπής του Πρωτογενούς Τομέα παρουσίασαν τις προτάσεις τους που αφορούσαν στις αλλαγές της κοινής υπουργικής απόφασης. Το ειδικό χωροταξιακό πρόγραμμα που αφορά στους περιβαλλοντικούς όρους των υδατοκαλλιεργειών ήταν το βασικό θέμα που απασχόλησε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη διάρκεια της, η Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα παρουσίασε στο Σώμα τις προτάσεις που αφορούν στις αλλαγές των κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών. Ασχοληθήκαμε πάρα πολλές ώρες για να καταλήξουμε στο κείμενο που καταθέσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που είχε και βέβαια είχε το κείμενο να κάνει με παραλήψεις που υπήρχαν στο σχέδιο της ΚΙΑ. Δεν αναφέρονται περιοχές της περιφέρειάς μας που ήδη έχουν υδατοκαλλιέργειες και μία σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Εκείνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε στην Επιτροπή, στην πρότασή μας, ήταν να υπάρχει και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά να υπάρχει και η στόχευση στην ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών που έχουν να προσφέρουν καλά οικονομικά αποτελέσματα. Από τις προτάσεις αυτές κάποια μέλη πίστηκαν και κάποια άλλα όχι, ενώ υπήρχαν και σχετικές προτάσεις που αφορούσαν στην παρουσία και συμμετοχή στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Εκπροσώπων Φορέων που απασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Είδαμε ότι φορείς όπως το ΓΕΟΤΕ της Θράκης δεν έχουν κληθεί που θα έπρεπε να έχουν σήμερα εδώ το κυρίαρχο ρόλο αλλά και λόγο. Είδαμε επίσης ότι οι σημαντικές παράμετροι δεν έχουν ληφθεί υπόψη, με αποτέλεσμα να έρχονται να προστρέχουν την τελευταία στιγμή από τις περιφερειακές ενότητες για να φέρουν παρατηρήσεις και κατά ανάγκη υιοθετήσαμε το κείμενο και επισυνάψαμε ως παραρτήματα τις παρατηρήσεις που πιθανόν σε ορισμένα σημεία να μην συνάδουν με το συνολικό κείμενο. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, μεγαλύτερη ταχύτητα και βεβαίως για μια ακόμη φορά παρατηρήθηκε το φαινόμενο τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα να είναι πολύ περισσότερα από όσα αντέχει η συνεδρίαση και μια λογική παρακολούθηση και από εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από εμάς. Η Λαϊκή Συσπήρωση καταψήφισε το ειδικό χωροταξιακό για τις υδατοκαλλιέργειες, γιατί θεωρούμε ότι όπως έχει αυτό συνταχθεί σήμερα από το Υπουργείο, είναι στη λογική εξυπηρέτηση των μεγάλων υδατοκαλλιεργικών μονάδων των 5-6 που σήμερα υφίστανται στην Ελλάδα και οι οποίοι ελέγχουν περίπου το 80% της υδατοκαλλιέργειας. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αφενός στήριξης της ίδιας της αλλίας, στηρίζοντας όλους τους παράκτους αλλά και τους άλλους αλλιείς, και από την άλλη πλευρά να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί των παραγών της ιχθυοκαλλιέργειας αλλά και των αλλιών, ώστε πραγματικά στα πλαίσια μιας αλλιευτικής πολιτικής που θα αφήνει ένα ικανοποιητικό εισόδημα σε αυτούς, να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα και οι λαϊκές ανάγκες σε αλλιεύματα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την βιοκαλλιέργεια των υδατοκαλλιεργειών και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι πολύ επιβαρημένα ψάρια σε αντιβιωτικά που υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι ένα χαρακτηριστικό, και ότι θα πρέπει σε αυτό το ζήτημα διατροφικής ασφάλειας να είμαστε πιο προωθημένοι, θα έλεγα, και πιο επιθετικοί, γιατί μιλάμε για την τροφή που μπαίνει στο σπίτι μας. Στηρίζουμε εκείνους που έχουν μεγάλο πάθος για την επιχείρησή τους. Τράπεζα Κύπρου. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που πέφτουν με τα μούτρα σε ό,τι τους παθιάζει. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που κάνουν λάθος και το αντιμετωπίζουν με χιούμορ. Οι άνθρωποι που τα παρατάνε μόνο όταν πάνε για ύπνο. Οι άνθρωποι που σκύβουν το κεφάλι όταν σκέφτονται την επόμενη κίνηση. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που έχουν μεγάλο πάθος για την επιχείρησή τους. Αυτούς στηρίζουμε στην Τράπεζα Κύπρου.
Κάποιοι υπόσχονται χαμηλές τιμές. Εμείς κάνουμε πραγματικά τις μεγαλύτερες προσφορές. Kimmerland Istiqbal. Max τριθέσιος καναπές μόνο 139 ευρώ. Κούμπο γωνιακός καναπές με δώρο σκαμπό μόνο 489 ευρώ. Nova σε τραπεζαρίας μόνο 1100 ευρώ. Lotus σε τραπεζαρίας μόνο 1079 ευρώ. Nova σε κρεβατοκάμαρας μόνο 1059 ευρώ. Lotus σε κρεβατοκάμαρας 869 ευρώ. Ποτέ άλλοτε τόσο ποιοτικά έπιπλα σε τόσο προσιτές τιμές. Kimmerland Istiqbal. Πραγματικά μεγάλες προσφορές. Shopping Festival στην Αλεξανδρούπολη.